Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καθώς και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Για μια σκληρή αναμέτρηση, αναφέρεται πως ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με στόχο το διαζύγιο ή έστω τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόκειται για μια ταραχώδη συνύπαρξη, καθώς οι σκληρές θέσεις του Ταμείου για θέματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό προκαλούν βέρτικο στην ελληνική πλευρά. Πες και πρισλή ρουμλάρ, δε και πρισλή τουρκλερέ, γιαν ήταν βιρλεσμίς, βατανιμιστά, τεκρατάν μπαρίς, ίντζιντε για σαβαρίν βασινά, ζιν βερμεσινή. Εύχομαι ο νέος χρόνος να φέρει μόνιμη ειρήνη, ηρεμία και ευημερία σε όλους τους Κυπραίους. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής παραμονή Χριστουγέννων, όχι βέβαια όσο προηγούμενες χρονιές, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Τα καταστήματα να αναφέρουμε ότι θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή του 2015 στις 27 Δεκεμβρίου. Σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής παραμονή Χριστουγέννων, όχι βέβαια όπως προηγούμενες χρονιές, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Διανύουμε την τελευταία μέρα πρώτων εορτών των Χριστουγέννων στην αγορά της Κομωτινής. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, δημιουργία και πάνω απ' όλα αισιοδοξία για τους πολίτες της Κομωτινής. Και να πω ότι η αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, όχι βέβαια τα επίπεδα τα οποία θα θέλαμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε, αλλά για την εποχή τη δύσκολη που βιώνουμε και για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό στίβο, τα πράγματα κινήθηκαν καλά. Οι Κομωτινέοι καταναλωτές προτίμησαν την αγορά, θα έλεγα, δεν είχαμε πάρα πολλές διαρροές. Και πιστεύουμε ότι και η εβδομάδα της πρωτοχρονιάς θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον χρόνο μας όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξα. Ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα των Χριστουγέννων και ευχήθηκε ένα πιο αισιόδοξο 2016. Το δικό του μήνυμα έστειλε για τα Χριστούγεννα ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, και ευχήθηκε ένα πιο αισιόδοξο 2016. Τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, θερμές ευχές σε όλους. Στην κάθε μια, στον καθένα από τους κατοίκους, τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Ευχές για υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία. Ευχές να έχουμε έναν καλύτερο χρόνο από τον περσινό, ένα χρόνο με υγεία και ευτυχισμένο. Ένα χρόνο που να μην μας θυμίσει σε τίποτε αυτά που ζήσαμε πέρυσι, γιατί όλοι μας, όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες αξίζουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Ο ίδιος είμαι αισιόδοξος. Όσο αφορά την περιφέρειά μας, πέρυσι, μάλλον τη χρονιά που βγαίνει, το 2015, αντιμετωπίσαμε όλες τις προκλήσεις, όλα τα προβλήματα, τα λύσαμε σε μεγάλο βαθμό και παρά τις αντίξωες συνθήκες, μπορέσαμε και δρομολογήσαμε μια νέα πορεία για τον τόπο μας. Μια νέα πορεία που βγάζει τον τόπο από τη λογική της αδράνειας, από τη λογική της βραδύτητας, φράσεις που δεν είναι δικές μου, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την οδηγεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την οδηγεί σε ένα νέο μέλλον, την οδηγεί σε δυνατότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των δώρων που έχει αυτός ο τόπος από τη φύση, από το Θεό, των δυνατοτήτων που έχει η γεωγραφική μας θέση, των δυνατοτήτων που έχουν όλοι οι συμπολίτες μας. Εύχομαι ένα ευτυχισμένο νέο χρόνο, ένα νέο χρόνο που να μην θυμίζει σε τίποτε τον παλιό, αλλά να προσφέρει πολύ περισσότερα στον τόπο μας και στην Ελλάδα μας. Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ταξίρωγος Νίκος Μενεξίδης, έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα για τα Χριστούγεννα αλλά και για το νέο έτος. Με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, της γέννησης του Θεανθρώπου, την ανατολή του νέου έτους, εύχομαι στους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Με τον ερχομό του νέου έτους εύχομαι σε όλους υγεία, ειρήνη, δύναμη, χαρά και ευημερία. Τα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα είπαν παραμονή Χριστουγέννων τα μέλη του Συλλόγου Υπηρωτών Ομού Ροδόπης στο Μουσείο Σκουτέρι, στο νέο χώρο που θα πραγματοποιούν τις δράσεις τους μετά από απόφαση και του Δήμου Κομωτινής. Τα μέλη του Συλλόγου Υπηρωτών Ομού Ροδόπης είπαν τα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα για πρώτη φορά στο Μουσείο Σκουτέρι, στο νέο χώρο που θα πραγματοποιούν τις δράσεις τους μετά από απόφαση και του Δήμου Κομωτινής. Μεγάλη χαρά, βρισκόμαστε μπροστά στο κτίριο Σκουτέρι. Είναι η πρώτη μέρα και η πρώτη φορά που ακούστηκαν τα κάλαντα, τα υπηρώτικα κάλαντα μέσα στο χώρο του μουσείου. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κική Δίντσογλου Σκουτέρι, η οποία με δική της επιθυμία έδωσε στο Σύλλογο των Υπηρωτών μέσω του Δήμου Κομωτινής το κτίριο, στο οποίο από εδώ και πέρα η έδρα των Υπηρωτών Νομού Ροδόπης, Άγιος Γεώργιος Εξιονίνης, θα βρίσκεται εδώ. Έχουμε κεντρικό ομιλητή στα εγγένεια που θα γίνουν στα πλαίσια των ελευθερίων του 2016. Ο κεντρικός μας ομιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, νομικός, θεολόγος και ιστορικός φυσικά, ο οποίος πρωτοστάτησε μαζί με εμάς, μαζί με το Σύλλογο, ήταν δίπλα μας πάντα για την ανάδειξη αυτής της ιστορικής υπηρετικής φλέβας του κτηρίου. Ευελπιστούμε βέβαια το 2016 ή ίσως στις αρχές του 2017 να εκδοθεί και ο τόμος του κυρίου Σιδηρά με όλο το ιστορικό αρχείο των υπηρωτών που κατέχει ο ίδιος. Καλούμε βέβαια όλους τους Κομωτινέους και όλους εκτός νομού ή κάποιους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη να έρχονται σε επαφή με το Σύλλογο Υπηρωτών αν θέλουν να έχουν τη χαρά της ξενάγησής μας στο κτίριο αυτό, στον ιστορικό αυτό χώρο. Βέβαια, έχω ακόμα να πω και κάτι ακόμη, ότι από εδώ και πέρα, αφού θα βρισκόμαστε στο χώρο, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας δεχόμαστε για διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνονται μέσα στο χώρο και για αυτές τις εκδηλώσεις θα ενημερώνεστε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομού Ροδόπης των Υπηρωτών. Και βέβαια, σύμφωνα με τις μέρες αυτές τις Άγιες που βρισκόμαστε, εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους κατοίκους του νομού μας και φυσικά σε όλο τον κόσμο καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, ειρηνικό το νέο έτος και σίγουρα όλοι μας με περισσότερη ανθρωπιά και κοινωνική αλληλεγγύη. Για το Σύλλογο και τον νέο του χώρο, το Μουσείο Σκουτέρι, μίλησε ο εκκλησιαστικός ιστορικός και θεολόγος Ιωάννης Σιδηράς. Είναι χαρά μας το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούσαμε το ψάλσιμο των παραδοσιακών καλάντων από την Λεβεντογένα και Εύανδρο Ήπειρο στην νέα έδρα του Συλλόγου Υπηρωτών, που είναι βέβαια το αρχοντικό Σκουτέρι. Αν και μη υπηρώτες τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι ενεργήσαμε εκείνα τα οποία έπρεπε προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορικότητα αυτού του αρχοντικού και βεβαίως με παλαιότερες εκδηλώσεις με το Σύλλογο Υπηρωτών, όπως αυτή του Σεπτεμβρίου του 2013, όπου έγινε μια τιμητική ομιλία από εμάς, από όλο το αρχιακό υλικό το οποίο διαθέτουμε, αντλήσαμε στοιχεία, και βέβαια μεταξύ αυτών των ιστορικών, θα λέγαμε, σημείων της πόλης είναι και αυτό το αρχοντικό του Σκουτέρι, δίπλα στο αρχοντικό του Τελωνίδη, που υπήρξαν ο Κωνσταντίνος Σκουτέρης και ο Ελευθέριος Τελωνίδης, οι μεγάλοι ευεργέτες του τόπου και αυτοί οι οποίοι ανοίγεραν το πρώτο παρεκκλήσι στο Φατήρ για Κάτσι Φλίκη στην Παναγία Φανερωμένη. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, είναι μουσείο του Δήμου, παραχωρήθηκε στο Σύλλογο Υπηρωτών και είναι χαρά το γεγονός ότι όλοι όσοι συμβάλαμε σε αυτό το γεγονός χαιρόμαστε, γιατί ακούστηκαν αυτά τα πατροπαράδοτα κάλαντα από την παλαιότερη και ιστορικότερη παρικία που εγκαταβιούσε στην τότε Οθωμανοκρατούμενη Γκιουμουλτζίνα και συνεχίζει μέχρι σήμερα στην ελεύθερη Κομωτινή και Θράκη, και βέβαια ήταν η παρικία των υπηρωτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες του τόπου και μεγάλοι ευεργέτες. Οι ευχές είναι να στεριώσει ο Σύλλογος το έργο του, να εκδοθεί ο τόμος, όπως φαντάζομαι σας ανέφερε και αντιπρόεδρος, ο τόμος με το ιστορικό υλικό για αυτή την
πολύ σημαντική παροικία, την υπηρωτική, στην πόλη και στον νομό μας, και έτσι να αποτελέσει έναν κρίκο στην ιστορία και την διαχρονική πορεία των ευάνδρων, θα λέγαμε, εκείνων απογόνων αυτής της παροικίας που μέχρι και σήμερα διαπρέπουν στον τόπο μας, διατηρούν την παράδοση και τον πολιτισμό και συνεχίζουν την ιστορική τους περπατησιά στην ευλογημένη Θράκη. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Θράκης. Από όλους εμάς, χρόνια πολλά. Καλή σας νύχτα.